Καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή του Β, του πιο πετυχημένου περιοδικού για την υγεία και την ευζοία στην Ελλάδα. Και σήμερα θα μάθουμε πώς θα ζήσουμε τη ζωή στα καλύτερά της. Καλοκαιρινές διακοπές και παιδιά. Οι παγίδες, τα λάθη και τι πρέπει να κάνουμε όταν πηγαίνουμε στην παραλία. Η έλλειψη ύπνου στην εφηβική ηλικία συνδέεται με αυξημένα ποσοστά επικίνδυνων σεξουαλικών συμπεριφορών και μυστικά ομορφιάς διάσημων γυναικών. Β. Η ζωή στα καλύτερά της. Η Emma Stone είναι μία από τις πιο πετυχημένες και αγαπημένες ηθοποιούς. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με τα επαγγελματικά της, αλλά με την εξωτερική της εμφάνιση. Η όμορφη ηθοποιός έχει λαμπερή επιδερμίδα και διαχρονική ομορφιά με τη χρήση λαδιού. Δείτε το πώς. Τη γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στην ταινία Superbad το 2007 και έκτοτε η καριέρα της εκτοξεύτηκε, καθιερώνοντάς την ως μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της. Η Emma Stone συνήθως υποδύεται το προσιτό κορίτσι της διπλανής πόρτας, δίνοντας παράλληλα την εντύπωση ότι δεν παίρνει τον εαυτό της και πολύ στα σοβαρά. Το κορίτσι με τα έξυπνα μάτια και τα κατακόκκινα μαλλιά είναι μία από τις ηθοποιούς που συνδυάζουν το ταλέντο με μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Για την περιποίησή της δεν καταφεύγει σε υπερβολές. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, είναι αλλεργική σε πολλά πράγματα, οπότε μπορεί να χρησιμοποιεί προϊόντα με μόνο ένα συστατικό. Στον νηπτήρα της φυλάει πάντα ένα μεγάλο μπουκάλι ελαιόλαδο, το οποίο βάζει στο πρόσωπό της. Γενικά βάζω λάδι παντού στο σώμα μου. Αγαπώ το λάδι καρύδα, το λάδι αργάν και χρησιμοποιώ φυσικό λάδι από κουκούτσια σταφυλιού για την ενυδάτωση του προσώπου μου μετά τον ντους, έχει δηλώσει η Στόουν. Νέα αμερικανική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Health Psychology της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχολογίας επισημαίνει ότι η έλλειψη ύπνου στην εφηβική ηλικία συνδέεται με αυξημένα ποσοστά επικίνδυνων σεξουαλικών συμπεριφορών όπως η μη χρήση προφυλακτικού ή η ερωτική επαφή υπό την επήρεια αλκοόλ ή απαγορευμένων ουσιών. Οι επαρκείς ώρες ύπνου για έναν έφηβο είναι 8 με 10 την ημέρα, που όμως σπάνια τηρείται για ποικίλους λόγους όπως είναι οι αλλαγές στο βιολογικό του ρολόι, οι κοινωνικές πιέσεις από τους συνομήλικούς του, το ότι το σχολείο ξεκινά πολύ νωρίς το πρωί και η εξισορρόπηση μεταξύ των σχολικών και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων του. Όσοι έφηβοι δεν συμπληρώσουν το ενδεδειγμένο οκτάωρο, ούτε τις καθημερινές, ούτε τα Σαββατοκύριακα, κινδύνευαν να εμφανίσουν χρόνια κόπωση και έχουν διπλάσιες πιθανότητες να κάνουν μη ασφαλές σεξ. Η Τζέσικα Άλμπα, εκτός από επιτυχημένη ηθοποιός και επιχειρηματίας, είναι και μια αφοσιωμένη μανούλα 3 παιδιών. Ανακαλύψαμε και παρουσιάζουμε τα μυστικά της για φυσική ομορφιά που αξίζει να γνωρίζετε. Θα τα μάθετε στο βίντεο που ακολουθεί. Η Τζέσικα Άλμπα, εκτός από μια επιτυχημένη ηθοποιός και επιχειρηματίας, είναι και μια αφοσιωμένη μανούλα 3 παιδιών. Η 38χρονη στάρ, η οποία έγινε διάσημη τόσο για το ταλέντο όσο και για τη φυσική ομορφιά της, έχει βρει έναν έξυπνο τρόπο να τονίζει το βλέμμα της. Αν θέλετε να αποφύγετε τη μάσκαρα, η οποία μας στοιχίζει μερικές βλεφαρίδες καθώς την αφαιρούμε, ακολουθήστε το παράδειγμα της Τζέσικα Άλμπα και χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι βλεφαρίδων. Η ίδια δηλώνει ότι χρησιμοποιεί μάσκαρα μόνο τις ημέρες που τα μάτια της δείχνουν κουρασμένα. Διαφορετικά, απλά χρησιμοποιεί το ψαλίδι βλεφαρίδων και στη συνέχεια χτενίζει τις βλεφαρίδες της με ένα παλιό βουρτσάκι από μάσκαρα. Τις ημέρες λοιπόν που θέλετε ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα, δοκιμάστε το tip της Τζέσικα Άλμπα. Το καλοκαίρι έχει χαρές, ξεγνιασιά, έχει όμως και απρόοπτα.
Γι' αυτό οι γονείς πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλα. Έχουμε λοιπόν εδώ κοντά μας τον παιδίατρο νεογνωλόγο κύριο Σπύρο Μαζάνη, αλλά και τη Φωτεινή Βασιλοπούλου, διευθύντρια του περιοδικού Βίτα και του Vita.gr, για να συζητήσουμε πώς θα αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις και πώς θα αντιμετωπίσουμε τυχόν ατυχήματα. Καλησπέρα, κύριε Μαζάνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, οι γονείς δεν εφησυχάζουμε ποτέ. Τώρα βέβαια είμαστε σε mood διακοπών και θα πρέπει τουλάχιστον στις διακοπές να χαλαρώσουμε. Μπορούμε όμως όταν έχουμε παιδιά? Εννοείται, μπορούμε εφόσον είμαστε προετοιμασμένοι σωστά, γιατί το να είμαστε προετοιμασμένοι και να ξέρουμε, αυτό μας δημιουργεί μια ασφάλεια και ανά πάσα στιγμή που θα συμβεί κάτι, ξέρουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Γι' αυτό λοιπόν σας έχουμε εδώ για να σιγουρευτούμε ότι θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το φαρμακείο των διακοπών. Τι πρέπει να βάλουμε μέσα πριν ξεκινήσουμε? Το φαρμακείο είναι απαραίτητο. Πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κουτί στο οποίο θα φυλάσσονται τα φάρμακα και θα είναι και προστατευμένα από θερμοκρασίες ενδεχομένως, αλλά και με μία κλειδαριά, και να είναι σε μέρος απρόσιτο από τα παιδιά. Μην ανοίξει το παιδί το φαρμακείο και δει τόσα φάρμακα μέσα και έχουμε κάποιο άλλο ατύχημα. Το νούμερο ένα που πρέπει να έχουμε στο φαρμακείο μας είναι κάτι που δεν το σκέφτονται όλοι οι γονείς. Είναι το θερμόμετρο. Αυτό είναι το κλασικό θερμόμετρο, δεν χρειάζεται κάποιο άλλο που είναι του αυτιού, είναι του μετώπου κτλ. Αυτό το θερμόμετρο είναι απαραίτητο, γιατί όταν παίρνουμε τον παιδίατρό μας και του λέμε «νομίζω ότι το παιδί έχει πυρετό, το πιάνο είναι ζεστό», δεν είναι σίγουρο ότι είναι έτσι τα πράγματα. Η άποψη της θερμοκρασίας που έχει το παιδί είναι υποκειμενική, μόνο με το θερμόμετρο. Και είναι πολύ σημαντικό για τον παιδίατρο να του λέμε «έχει βήχα και έχει και 38,5 πυρετό» και άλλο «έχει βήχα και έχει 37, 36 και 8, όσον αφορά την διάγνωση και πώς θα μας βοηθήσει. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να έχουμε μαζί μας είναι αυτό, που είναι το βιβλιάριο υγείας του παιδιού. Το έχουν όλα τα παιδιά από τη στιγμή που θα γεννηθούν, το παίρνουν στο μαιευτήριο, όπου και να γεννηθούν στην Ελλάδα, όπου μέσα αυτό θα λέγαμε ότι είναι η ταυτότητα του παιδιού. Δηλαδή αναγράφονται μέσα όλα τα εμβόλια που έχει κάνει. Και έτσι ανά πάσα στιγμή ο γιατρός εκεί όπου είμαστε μπορεί να γνωρίζει. Έτσι. Όπως είπατε λοιπόν, ο γιατρός εκεί, που σημαίνει ότι όταν θα πάμε κάπου πρέπει εκ των προτέρων να έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα αγοράς, που λέμε, για να δούμε αν υπάρχει φαρμακείο, αν υπάρχει κέντρο υγείας, αν υπάρχει παιδίατρος ή κάποιος άλλος γιατρός, ώστε αν μας τύχει κάτι έκτακτο, που δεν το ευχόμαστε, να ξέρουμε αμέσως πού θα απευθυνθούμε, να μην ψαχνόμαστε εκείνη τη στιγμή, γιατί μπορεί να έχουμε ένα κάψιμο, μπορεί να έχουμε ένα χτύπημα, μία πτώση, να καταπιεί το παιδί κάτι, ένα αντικείμενο, ένα πράγμα που δεν θα έπρεπε. Άρα πρέπει αμέσως να πούμε, θα πάμε εκεί, στο γιατρό ή στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο. Κύριε Μαζάνη, όταν ταξιδεύουμε με αυτοκίνητο, τι πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε παιδιά, τι πρέπει να προσέξουμε? Καταρχάς εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού. Τα παιδιά μέχρι 2 χρονών πρέπει να κάθονται στο κάθισμα που θα κοιτάζει προς τα πίσω. Εάν έχουμε μόνο ένα παιδάκι στο αυτοκίνητο, θα πρέπει το κάθισμα να μπαίνει στη μέση του πίσου καθίσματος και να κοιτάζει πίσω και να είναι δεμένο το κάθισμα καλά με τις ζώνες. Θα πρέπει να έχουμε μια καλή θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο. Μη φοβόμαστε να ανάψουμε το air condition με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνθήκες 40 βαθμών θερμοκρασίας μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί έχουμε δει παιδιά να κάνουν πυρετό από αυτό και να κάνουν και σπασμούς μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα θέλουμε να έχουμε μια θερμοκρασία καλή, όχι πολύ ζέστη, αλλά ότι και κρύο. Δηλαδή μην μπαίνουμε μέσα και να αισθανόμαστε ψύξη. Επίσης μπορεί κατά διαστήματα να χρειάζεται να σταματήσουμε το αυτοκίνητο, να βγει λίγο το παιδί έξω να ξεκουραστεί. Υπάρχουν παιδιά τα οποία ζαλίζονται. Είναι καλύτερα αυτά να ταξιδεύουν χωρίς να έχουν φάει κάτι ή αν χρειαστεί να φάνε κάτι στο δρόμο να είναι ένα σνακ, μια φρυγανίτσα, ένα μπισκοτάκι. Και επίσης να μην αφήνουμε ποτέ το παιδί μόνο του μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί σταματήσαμε στο περίπτερο να πάμε να πάρουμε ένα νερό ή κάτι άλλο ή σε ένα μάρκετ, γιατί μέσα το παιδί στο αυτοκίνητο μπορεί να πάθει κάτι, δηλαδή και από τη ζέστη, να λιποθυμήσει, να ανοίξουν οι πόρτες, οτιδήποτε. Δεν αφήνουμε το παιδί από τα μάτια μας μέσα στο αυτοκίνητο μόνο του. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα, παρόλο που ζούμε σε αυτή τη χώρα, έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς και παιδιών κάθε χρόνο.
Γιατί πνίγονται τα παιδιά μπροστά στα μάτια μας, κύριε Μαρένα? Δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Έχουμε εκατοντάδες πνιγμούς κάθε χρόνο και μερικές δεκάδες είναι παιδιά διαφόρων ηλικιών. Και έχουμε το φαινόμενο, όπως είπατε, να πνίγονται τα παιδιά μπροστά στα μάτια μας. Γιατί ουσιαστικά δεν αφήνουμε και ποτέ το παιδί μόνο του να πάει πολύ μακριά, είτε είμαστε σε πισίνα είτε είμαστε σε μία θάλασσα. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, διότι τα παιδιά πνίγονται, διότι δεν καλούν σε βοήθεια. Δεν καταλαβαίνουν ότι θα πνιγούνε, είτε είναι στην πισίνα, είτε είναι στη θάλασσα, ακόμα και στα ρηχά που πατώνουν, που λέμε, όταν πνιγούν αρχίζουν να καταπίνουν νερό. Δεν καταλαβαίνουν, όπως εμείς οι ενήλικες, ότι όταν καταπιούμε αρκετό νερό, μετά θα πνιγούμε. Προσπαθούν να επιπλέψουν καταπίνοντας νερό. Αφού έχουν καταπιεί μια μεγάλη ποσότητα, μετά το παιδί χάνει τις αισθήσεις του και πνίγεται. Άρα δεν καλεί σε βοήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε κανένα παιδί από την επίβλεψη των ματιών μας, όσο κοντά να είναι. Να μην καθόμαστε με τον καφέ και να απολαμβάνουμε, επειδή ακούμε τις φωνές των παιδιών που είναι μπροστά μας. Δεν πρέπει να υπάρχει τα χάνουμε περίπτωση λοιπόν, ακριβώς, να είναι παιδάκια 3, 4, 5, μια παρεούλα και το ένα να πνίγεται και τα άλλα να μην φωνάζουν. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό που είπατε, μήπως είναι καλό να φοράνε τα παιδιά συνέχεια μπρατσάκια στην παραλία, ή δεν είναι λύση αυτό? Κοιτάξτε, το σωσίβιο, αυτό μιλάτε για σωσίβιο, είναι μια καλή λύση, αλλά περισσότερο αυτό είναι όταν είναι πάνω σε μια βάρκα, σε ένα σκάφος. Τα παιδιά πρέπει να απολαύσουν τη θάλασσα με το φυσικό τρόπο, που είναι ότι πρέπει να μάθουν να κολυμπάνε, ναι, αλλά χρειάζονται προσοχή. Νομίζω ότι δεν θα είναι το καλύτερο όλα τα παιδιά να φοράνε κάποιο σωσίβιο. Εξάλλου, εμείς για τα μικρά παιδιά που λέμε από πότε πρέπει να πάει να κολυμπήσει ένα παιδί στη θάλασσα, μπορεί μετά τους 2-3 μήνες και στη θάλασσα να πάει και στην πισίνα. Ο τρόπος που θα το βάλουμε μέσα το παιδί, δεν συστήνουμε να είναι ούτε μπρατσάκια ούτε σωσίβιο. Είναι να είναι το παιδί γυμνό ή μεγαλύτερο με το μαγιό του, αλλά όταν λέμε για βρέφη, να μπει γυμνό μέσα, αγκαλίτσα, γιατί το παιδί τουλάχιστον μέχρι 15 μηνών διατηρεί την ικανότητα της κολύβησης, την οποία την έχει μέσα στην κοιλιά της μανούλας του, μέχρι 15 μηνών, και άμα αυτό δεν το φοβήσουμε, μπορεί να επιβλέψει το παιδί. Άμα το αφήσεις μέσα στη θάλασσα με ωραίο ήρεμο τρόπο και χωρίς να φοβηθεί, θα επιπλέψει. Μέχρι 15 μηνών το διατηρεί. Άρα λοιπόν το βάζουμε το παιδί χωρίς σωσίβιο, χωρίς μπρατσάκια. Μπορεί να ακουμπάει στο δικό μας το μπράτσο κάτω από τις μασχάλες, ώστε να αισθάνεται την άνοση της θάλασσας, τη φυσική άνοση, διότι αν έχει οποιοδήποτε άλλο βοήθημα δεν θα υπάρχει. Μπορούμε να δώσουμε εκείνο το μακαρόνι που υπάρχει, που πάλι με τα χεράκια του να κρατάει, ή τη σανιδούλα. Οπωσδήποτε. Κάθε φορά που αισθανόμαστε ανασφάλεια να παρακολουθήσουμε το παιδί, πρέπει να έχει, όπως είπατε, τα τουβλάκια, τα μπρατσάκια, το σωσίβιο και οτιδήποτε άλλο. Εννοείται. Τι άλλο προσέχουμε τώρα στη θάλασσα? Τα ρεύματα, φαντάζομαι, τα βράχια. Κάνουμε ένα γρήγορο έλεγχο δηλαδή, για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα νερά της θάλασσας εκεί είναι ασφαλή και από καθαριότητα, αλλά και αν υπάρχουν βράχια, όπως είπατε, αν είναι απότομα τα νερά που περπατάς ένα μέτρο και μετά είναι πολύ βαθιά, εάν υπάρχουν κοφτερά βράχια, αν υπάρχουν αχινή που θα πατήσει το παιδί, χρειάζεται ένας έλεγχος για να, επίσης όσον αφορά τις βουτιές. Πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά να μην κάνουν βουτιές με το κεφάλι και σε νερά που δεν γνωρίζουν και σε νερά τα οποία είναι σχετικά ρηχά, γιατί έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα με τη βουτιά να χτυπάει το κεφάλι στον πάτο και μετά το παιδί χάνει τις αισθήσεις του και μπορεί και να πνιγεί, αλλά χώρια την εγκεφαλική διάσηση που μπορεί να πάθει. Επίσης, πόση ώρα πριν πρέπει να έχουν φάει? Δεν μπαίνουν ποτέ με γεμάτο στομάχι, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ακριβώς. Αλλά τι εννοούμε όταν λέμε γεμάτο? Δηλαδή, εννοούμε ότι τουλάχιστον 2-3 ώρες πριν μπει στη θάλασσα να κολυμπήσει δεν πρέπει να έχει φάει τίποτα, ούτε ένα σνακ που λέμε. Μετά, όταν το στομαχάκι τους είναι άδειο, τότε θα πρέπει να μπουν μέσα στη θάλασσα
Και όταν μιλάμε θάλασσα, εννοούμε και τις πισίνες. Μην ξεχνάμε και τις πισίνες. Φωστά, γιατί παντού στην Ελλάδα υπάρχουν πισίνες όπου κάνουμε διακοπές και σε σπίτια και σε ξενοδοχεία. Και πάρα πολλά ατυχήματα τα έχουμε στις πισίνες. Και από πνιγμούς και από χτυπήματα. Τη στιγμή που τρέχουν τα παιδιά και γλιστράνε και χτυπάνε το κεφάλι τους. Έχουμε πολλά τέτοια ατυχήματα. Άρα, όταν μιλάμε για μπάνιο, θα έχουμε στο μυαλό μας και τη θάλασσα και την πισίνα. Και οι ώρες άφιξής μας στην παραλία. Εννοούμε πριν από τις 12.30 και μετά από τις 5.30. Τις ώρες 12.30 με 5-5.30 που ο ήλιος είναι πολύ δυνατός, καλό είναι να το αποφεύγουμε, γιατί η ακτινοβολία ξέρουμε ότι είναι βλαβερή. Νομίζω ότι είναι καλύτερα τουλάχιστον για τα μικρά τα παιδιά να πηγαίνουν το απόγευμα, ώστε οι γονείς να είναι πιο χαλαροί καθώς πέφτει ο ήλιος και πλέον υπάρχει ηλιοφάνεια μέχρι τις 8.30-9 ώρα το βράδυ, μπορούν να είναι στην παραλία. Καλύτερα είναι το απόγευμα, τους βολεύει. Το πρωί πρέπει να σηκωθείς γρήγορα μετά να φύγεις από τη θάλασσα, είναι λίγο πιο κρύα τα νερά, ίσως είναι λιγότερο βολικό. Όμως ας πούμε και τι κάνουμε σε περίπτωση εγκάβματος από τον ήλιο. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να έχουμε λάβει τα μέτρα μας να μην πάθει το παιδί έγκαυμα. Έτσι, γιατί μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Για να μην πάθουμε έγκαυμα, λοιπόν, πρέπει να φοράμε το αντιλιακό, το οποίο να είναι οπωσδήποτε πάνω από 25-30 δείκτης, ανάλογα με το σωματότυπο του παιδιού, δηλαδή αν είναι μελαχρινό, αν είναι ξανθό, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στα ξανθά και στα άσπρα δέρματα, γιατί ο ήλιος είναι πιο επικίνδυνος για αυτά τα δέρματα. Να βάζουμε το αντιλιακό τουλάχιστον 20 λεπτά με μισή ώρα πριν εκτεθεί το παιδί στον ήλιο έξω ή στη θάλασσα. Να βάζουμε αντιλιακό και κάτω από τα ρούχα, γιατί η ακτινοβολία περνάει και από τα ρούχα, εκτός εάν το παιδί φοράει ρούχα τα οποία διώχνουν την ακτινοβολία. Για παράδειγμα, υπάρχουν αυτά τα μαγιώτα ολόσωμα, τα οποία είναι ειδικά, έχουν ειδικά φίλτρα τα υφάσματα για να διώχνουν την ακτινοβολία του ήλιου. Άρα λοιπόν, χρησιμοποιούμε το αντιλιακό και εφόσον μπει μέσα στη θάλασσα ή στην πισίνα και βγει 2-3 φορές, θα πρέπει πάλι να βάλουμε αντιλιακό, γιατί με το νερό φεύγει το αντιλιακό και έτσι το παιδί μένει απροστάτευτο. Επομένως, πρέπει να έχουμε φροντίσει να μην πάθει έγκαυμα. Όταν θα πάθει έγκαυμα, εξαρτάται από τον τύπο του εγκάβματος. Υπάρχουν λοιπόν εγκάβματα τα οποία είναι ελαφριά, υπάρχει μια ερυθρότητα, ένα κοκκίνισμα του δέρματος, εκεί θα βάλουμε λίγο νεράκι καθαρό ή φυσιολογικό όρο και μια αλυφούλα ενυδατική, υπάρχουν πάρα πολλές. Αν όμως έχει ξεκινήσει να κάνει φουσκάλες, εκεί θα πρέπει να βάλουμε κάποιο ιωδιούχο διάλειμμα επάνω και μετά αλυφούλες που σύμφωνα με τις οδηγίες του παιδιάτρου μπορεί να περιέχουν κορτιζόνη ή ακόμα και κορτιζόνη με αντιβιωτικό, γιατί αυτά τα εγκάβματα είναι επικίνδυνα και να πάθουν κάποια μόλυνση. Επίσης, αν το παιδάκι έχει πάθει έγκαυμα, μπορεί να συνοδεύεται και από ηλίαση. Άρα βλέπουμε να έχουμε ένα παιδί το οποίο, πώς θα καταλάβουμε ότι έχει ηλίαση, είναι νοθρό, πεσμένο όπως λέμε, μπορεί να λιποθυμήσει, κάνει εμετό, δεν έχει όρεξη να φάει, κάνει και πυρετό καμιά φορά η ηλίαση. Άρα λοιπόν το παιδί το παίρνουμε, θα το βάλουμε σε ένα σκιερό μέρος, κάτω από μια τέντα, κάτω από ένα δέντρο. Θα του βάλουμε δροσερά επιθέματα, θα πάρουμε δηλαδή πανάκια με δροσερό νερό να του βάλουμε στο μέτωπό του, στο κεφαλάκι του, στο στήθος του, στα χεράκια του να δροσιστεί και αν μπορέσουμε να του δώσουμε να πιει και νεράκι, να ενυδατωθεί. Τώρα και αυτό που λέτε κύριε Μαζάνη και για το νερό, υπάρχει επίσης, τα παιδιά μάλλον επειδή παίζουν και ξεχνιούνται και τα λοιπά, δεν ζητούν και νερό. Ναι. Και συχνά φυδατώνονται. Είναι αλήθεια. Οπότε αυτό πρέπει εμείς να έχουμε πάντα. Ναι, ναι, τα παιδιά ξεχνούνται στο παιχνίδι και δεν ζητάνε νερό και πολλές φορές τα παιδιά δεν ζητούν και να ουρήσουν, να κάνουν τσίσα τους. Και μας λένε ότι δεν κάνει τσίσα το όλη την ημέρα, γιατί ξεχνιέται το παιδί. Πρέπει λοιπόν και νερά να του δίνουμε, εμείς να προτείνουμε νεράκια, πορτοκαλάδες και να τα παροτρύνουμε να πηγαίνουν να κάνουν και τσίσα τους. Γιατί ξεχνιούνται στο παιχνίδι και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Ειδικά στα κοριτσάκια, αν κρατούν την κίστη τους και δεν την αδειάζουν, μπορεί να πάθουν ουρολοιμώξεις. Επίσης έχουμε και τα τσιμπήματα. Από τσούχτρες, από μέλισσες, από τις διακοπές, δηλαδή είναι συχνό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε τα τσιμπήματα, ειδικά φέτος. Σας το λέω ότι τα κουνούπια είναι πάρα πολύ επιθετικά. Όλα τα εντομοποθητικά που έχουμε δεν κάνουν δουλειά τελικά. Έχουν μεταλλαχθεί τελείως δηλαδή. Έχουν πάθει ανοσία. Ναι, δεν υπάρχει παιδί που δεν θα τσιμπηθεί. Ήδη από τώρα γίνεται ο χαμός που λέμε, ακόμα και στις πόλεις. Και εντάξει, αν σε τσιμπήσει ένα κουνούπι, μια σκνίπα και είναι κάτι λίγο μικρό, μια κοκκινίλα, θα βάλουμε μια ενυδατική αλυφούλα ή μια αντισταμινική.
αλλά εδώ βλέπουμε ότι γίνονται πετάλες που λέμε, έχουν έντονη φαγούρα τα τσιμπήματα, και αυτά, εκτός από τη φαγούρα που θα ξυστούν τα παιδιά και μετά μπορεί να επιμολυθούν και να μπει κάποιος σταφυλόκοκκος, μπορεί να φτάσει να μπει σε όλο το σώμα το μικρόβιο και να κάνει και μεγάλη φλεγμονή. Εκεί θα χρειαστεί αλυφή η οποία θα έχει μέσα κορτιζόνη ή πιθανόν κορτιζόνη και αντιβίωση. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Για να φροντίσουμε για τα κουνούπια στο σπίτι, να μην έχουμε υγρασία, να μην ποτίζουμε μέσα στην ημέρα, να ποτίσουμε αργά το βράδυ, γενικά να μην έχουμε πηγές με νερό και με μυρουδιές. Δηλαδή να μαζεύουμε τα τρόφιμα, να καθαρίζουμε τους νεροχύτες παντού, να μην υπάρχουν μυρουδιές που να έλκουν τα κουνούπια. Τώρα, στη θάλασσα υπάρχουν τσιμπήματα από τις τσούχτρες. Οι ελληνικές θάλασσες και πέρσι και πρόπερσι είχαν πάρα πολλές τσούχτρες, οι οποίες έχουν μία τοξίνη. Ανάλογα τον τύπο της τσούχτρας θα είναι και διαφορετικό το τσίμπημα και διαφορετική η σοβαρότητα. Αν είναι κάτι ελαφρύ, μπορούμε να βάλουμε αμμονία και φεύγει έτσι, η τοξικότητα του τσιμπήματος, νεράκι καθαρό. Μετά μπορούμε να προχωρήσουμε σε κορτιζονούχες αλυφές. Θέλουν προσοχή και οι τσούχτρες, όπως επίσης τις προηγούμενες μέρες είχαμε και παιδάκια τα οποία σε παραλίες της Αθήνας χτυπηθήκανε από δράκαινες. Οι δράκαινες είναι κάτι ψαράκια, όμορφα, νομίζω, τα οποία μπαίνουν μέσα στην άμμο και αφήνουν ένα κοκαλάκι, ένα κεντρί. Και τα παιδάκια, επειδή πάνε και στα ρηχά που έχει άμμο, και τα παιδάκια συνήθως στην άμμο πηγαίνουν, και εκεί πάλι θέλει αμμονία. Γι' αυτό καλό είναι όταν πηγαίνουμε στην εξοχή να έχουμε μαζί μας ένα στικ αμμονίας, γιατί είναι και για όλα αυτά τα τσιμπήματα, και για τις τσούχτες και για τα κουνούπια και για τις αράχνες. Και κύριε Μαζάνη, πάντα συμβουλευόμαστε το γιατρό για οτιδήποτε και αν συμβεί, έτσι. Δεν καταφεύγουμε σε γιατροσόφια και σε... Εννοείται ότι ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τον προσωπικό μας παιδίατρο. Πρέπει να έχουμε το τηλέφωνό του. Έχουμε πει να κάνουμε έρευνα τοπικά εκεί αν υπάρχει κάποιος γιατρός, ώστε ό,τι χρειαστεί να παίρνουμε τη συμβουλή του, να μας έχει πει πριν ξεκινήσουμε τις διακοπές μας, αν μας κάνει ένα πυρετό, πόσο αντιπυρετικό θα δώσουμε στο παιδί, γιατί εξαρτάται από το βάρος του παιδιού. Επίσης, τα παιδάκια τα οποία έχουν κάποιες χρόνιες παθήσεις, να το πούμε και αυτό, δηλαδή ένα παιδάκι που έχει άσθημα, που έχει μια καρδιοπάθεια και άλλες που παίρνει χρόνια φάρμακα, να έχουν φροντίσει οι γονείς να πάρουν τις συγκεκριμένες ποσότητες που χρειάζονται, γιατί δεν είμαστε σίγουροι να θα βρουν εκεί στο σημείο που θα πάνε, ώστε να καλύψουν το παιδί τους. Ωραία. Άρα λοιπόν, για να φύγουμε χαλαροί, πρέπει να φύγουμε προετοιμασμένοι από ό,τι από ό,τι κατάλαβα, και να έχουμε και να μην αφήνουμε, όπως είπαμε, τα παιδιά από τα μάτια μας, γιατί όπως είχε πει κάποτε και ένας συνάδελφός σας, τα παιδιά ζουν από τύχη. Έχουν άγνοια κινδύνου και εννοείται. Οφείλουμε εννοείται. Να τα προστατεύουμε. Κύριε Μαζάνη, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Επίσης. Βασίλισσα της Χατάη, αποκαλούν οι Τούρκοι οπαδοί της ομάδας την Κατερίνα Χατζηδάκη, η οποία είναι η πρώτη Ελληνίδα προπονήτρια που διαπρέπει στα γήπεδα μπάσκετ της γειτονικής χώρας. Έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες προπονήτριες και φέτος τερμάτισε στη δεύτερη θέση του τουρκικού πρωταθλήματος με τη Χατάη και έφτασε ως τα ημιτελικά του EuroCup. Πάμε να τη γνωρίσουμε στο επόμενο βίντεο. Η προπονητική σχολή των Ελλήνων στο μπάσκετ θεωρείται από τις καλύτερες τα τελευταία χρόνια, με λαμπρά παραδείγματα εκείνα των Δημήτρη Τούδη και Γιώργου Μπαρτζόκα σε Ρωσία και Ισπανία αντίστοιχα, αλλά και δεκάδες άλλους προπονητές σε διάφορες χώρες. Πλέον όμως και οι γυναίκες διεκδικούν μερίδιο στη δόξα των γηπέδων. Στη μακρά λίστα λοιπόν των πετυχημένων προπονητών μπάσκετ, έγραψε πρόσφατα το όνομά της και η Κατερίνα Χατζηδάκη. Πρόκειται για την πρώτη Ελληνίδα προπονήτρια που από την Ελλάδα βρέθηκε στην Τουρκία και διαπρέπει στον πάγκο της τουρκικής Χατάη. Το όνομά της έχει γίνει σύνθημα στα χείλη των γειτόνων. Ναι, φωνάζουν ρυθμικά ελληνικό όνομα σε τουρκικό γήπεδο. Ενώ η ίδια έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες προπονήτριες του πρωταθλήματος, ενός εκ των καλύτερων της Ευρώπης. Η Κατερίνα Χατζηδάκη ξεκίνησε να ασχολείται με τον μπάσκετ στον Ασπρόπυργο που γεννήθηκε. Η προπονητική της καριέρα άρχισε πριν από 20 χρόνια, όταν στα 17 της χρόνια προπονούσε ομάδες κορασίδων. Το 2005 γνώρισε τη Γιασεμί Σαμαντούρα, με την οποία συνεργάστηκε ως βοηθός προπονήτριας για πολλά χρόνια.
Ώσπου πριν από 3 περίπου χρόνια ήρθε η πρόταση από έναν Τούρκο προπονητή να δουλέψει μαζί του ως βοηθός. Στην άκρη του μυαλού της είχε πάντα την επιθυμία να δουλέψει στο εξωτερικό και από τη στιγμή που παρουσιάστηκε ευκαιρία είπε αμέσως το ναι. Όταν το καλοκαίρι του 2015 η Κατερίνα Χατζηδάκη πήρε την απόφαση να κάνει το μεγάλο βήμα και να δουλέψει στην Τουρκία, δεν πίστευε ότι 3 χρόνια μετά θα είχε μπει για τα καλά στις καρδιές των γειτόνων. Μία πρόταση για να εργαστεί στο τεχνικό team της Χατάη, γυναικείας ομάδας μπάσκετ στην Αντιόχεια, στάθηκε η αιτία να αλλάξει τη ζωή της. Λίγους μήνες αργότερα, η Χατζηδάκη ανέλαβε ως προπονήτρια την τύχη της ομάδας και από τότε ξεκίνησε ένα ονειρικό ταξίδι. Οι επιτυχίες διαδέχονταν η μία την άλλη, με την Ελληνίδα τεχνικό να λατρεύεται δίχως υπερβολή από τους Τούρκους. Το πιο κολακευτικό σχόλιο ήταν όταν με αποκάλεσαν «Βασίλισσα της Χατάη». Οι οπαδοί βέβαια, μετά από μια καλή νίκη, έχουν υπέρμετρο ενθουσιασμό, δηλώνει η ίδια. Σύμφωνα με την Ελληνίδα προπονήτρια, οι διαφορές του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ με το τουρκικό είναι μεγάλες, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Το μπάτζετ των περισσότερων ομάδων είναι αρκετά υψηλό, γεγονός που κάνει το πρωτάθλημα της Τουρκίας από τα ποιοτικότερα της Ευρώπης. Στον ελεύθερο χρόνο της, όταν καταφέρνει να ξεκλέψει λίγο από τις προπονήσεις, της αρέσει να πηγαίνει για ψώνια ή σινεμά. Αυτό που της λείπει από την Ελλάδα είναι το σουβλάκι και αναμφισβήτητα η οικογένειά της, οι φίλοι και τα σκυλιά της. Η Κατερίνα Χατζηδάκη φέτος τερμάτισε στη δεύτερη θέση του τουρκικού πρωταθλήματος με τη Χατάη και έφτασε ως τα ημιτελικά του EuroCup. Έχει κάνει σπουδαία πορεία και η διοίκηση της ομάδας έσπευσε να ανανεώσει το συμβόλαιό της. Όπως όλα δείχνουν, έχει να διαγράψει μεγάλη πορεία και να προσφέρει πάρα πολλά ακόμη στα γήπεδα ως coach. Μοντέλο, ηθοποιός και εστεμένη. Η Ολίβια Κούλπο είχε κερδίσει τον τίτλο της Miss Ιφίλιος το 2012, εκπροσωπώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σήμερα έχει περισσότερους από 4 εκατομμύρια followers στο Instagram και κάθε της φωτογράφηση γίνεται θέμα. Η Ελιάνα Κοφού είναι μαζί μας για να μας αποκαλύψει πολλά και ενδιαφέροντα μυστικά ομορφιάς. Καλησπέρα, Ελιάνα. Καλησπέρα, Ζωή. Μάλιστα, η Ολίβια Κούλπο πήρε φέτος τον τίτλο της πιο σεξι γυναίκας του κόσμου. Η πιο σεξι γυναίκα του κόσμου τι κάνει για το μακιγιάζ της? Αναπόσπαστο κομμάτι του καθημερινού μακιγιάζ της είναι το κονσίλερ, με το οποίο καλύπτει τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια της. Στη συνέχεια εφαρμόζει μία ενυδατική κρέμα με χρώμα, επιμένοντας κυρίως στα σημάδια και στα διάφορα σπυράκια που μπορεί να έχει στο πρόσωπό της. Βασικό σημείο είναι τα φρύδια της, τα οποία δίνει ιδιαίτερη προσοχή. Τα φρύδια της Ολίβια Κούλπο είναι εκφύσεως πυκνά, γι' αυτό μάλιστα έχει πει ότι την κορόιδευαν στο δημοτικό. Που ναι, ήξεραν ότι θα ήταν πολύ της μόδας το 2019 οι συμμαθητές της τότε. Έτσι. Και φροντίζει λοιπόν να τα χτενίζει προς τα πάνω και στη συνέχεια να τους εφαρμόζει λίγο μολύβι φρυδιών ώστε να τα τονίσει. Τώρα όσον αφορά στο μακιγιάζ των χιλιών της, εφαρμόζει στα χείλη της make-up, στη συνέχεια σχεδιάζει το περίγραμμα και ολοκληρώνει με ένα ενυδατικό κραγιόν. Η Ολίβια πρέπει να προσέχει και πολύ τη διατροφή της, έτσι? Έτσι είναι, έχοντας δει φωτογραφίες της δεν μας κάνει καμία εντύπωση αυτό. Η Ολίβια Κούλπο ακολουθεί ένα μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούν και πολλές άλλες διάσημες, όπως η Kim Kardashian και η Jennifer Lopez. Η διατροφή της λοιπόν βασίζεται σε μια περιορισμένη πρόσληψη υδατανθράκων και είναι πλούσια σε λαχανικά και φρούτα, ώστε να παίρνει τις απαραίτητες βιταμίνες και φυσικά σε πρωτεΐνες. Μάλιστα, η Ολίβια Κούλπο έχει βρει έναν έξυπνο τρόπο και πολύ πρακτικό να φροντίζει το δέρμα της μέσω της διατροφής της. Για να τα ακούσουμε. Μετά από πολλές επισκέψεις στην αισθητικό της, συνειδητοποίησε ότι δεν αρκεί να ξεβάφεται και να ενυδατώνει το πρόσωπό της, γιατί η υγεία του δέρματος ξεκινάει από μέσα μας. Έτσι, έχει υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για το δέρμα της. Έχει βγάλει από τη διατροφή της τα γαλακτοκομικά και μάλιστα το θεωρεί μια πολύ μεγάλη θυσία, καθώς είναι λάτρη του παγωτού. Και έχοντας βγάλει λοιπόν τα γαλακτοκομικά από τη διατροφή της και έχοντας εντάξει πολλά λαχανικά, έχει δει ότι το δέρμα της είναι πιο λαμπερό, έχει αντιμετωπίσει έτσι την ακμή της και νιώθει πολύ καλύτερα. Και τώρα τι επιλέγει για τη γυμναστική της, γιατί σίγουρα γυμνάζεται. Εννοείται ότι γυμνάζεται και μάλιστα γυμνάζεται πολύ.
Αγαπάει πολύ τις προπονήσεις, τόσο τη μέθοδο γυμναστικής πιλάτες, όσο και το kickboxing, το οποίο φροντίζει να εναλλάσσει, έτσι ώστε να μην βαριέται. Μάλιστα, έχει πει ότι το κλειδί για να είναι συνεπής στις προπονήσεις της είναι να γυμνάζεται μαζί με κάποιον που της αρέσει πολύ. Και έχει δηλώσει ότι έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον προσωπικό της γυμναστή. Τέλειο ακούγεται αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελιάνα. Εγώ ευχαριστώ. Παρακολουθήσατε την εκπομπή του Β, του πιο πετυχημένου περιοδικού για την υγεία και την ευζοία στην Ελλάδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να ζείτε τη ζωή στα καλύτερά της. Καλό σας βράδυ!